Και υπάρχει ειδικό λόγο που τον έχουμε επιλέξει για να κάνει δηλώσει. Προηγουμένω μα ρώτησε και ο ίδιο τι ήταν αυτό ο λόγο. Ότι έχει κάνει το ρεκόρ όλων των εποχών ως ο νεαρότερος παίκτης που είχε ντεμπουτάρει σε αγώνα ανδρών. Ήταν ηλικίας 13 ετών και κάτι ημερών, όταν σε αυτό το γήπεδο, μαζί με την ομάδα του Κεραυνού, ο πατέρας ο Παναγιώτης ο Γιαννάρας, σε είχε βάλει στο παρκέ και είχες κάνει το ρεκόρ. Αλήθεια, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα. Τι θυμάσαι από εκείνο το παιχνίδι? Πραγματικά τα θυμάμαι όλα, γιατί εντάξει, είναι μια σημαντική στιγμή για μένα το να μπαίνεις πρώτη φορά να παίξεις σε ψηλό επίπεδο. Σε τέτοια ηλικία, 13 χρονών. Ναι, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ήρθα με διαφορετικούς στόχους, με διαφορετική ομάδα. Εντάξει, σίγουρα νιώθω χαρά που μου θύμισες αυτή την ανάμνηση, γιατί την είχα ξεχάσει τελείως. Αλλά αυτά, συνεχίζουμε τώρα. Μάλιστα, λοιπόν, όσο για το απόψινό παιχνίδι, προηγουμένως είχα ρωτήσει τον Ηρακλή, τον Πιτάκα, που εντάξει είναι και πολύ πιο έμπειρος από σένα. Ποια ήταν έτσι για εκείνη τη φάση με το τρίποντο του Πέτερσον, που κατ' εμένα αλλάζει την ψυχολογία ενός παιχνιδιού, μιας ομάδας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα έπαιξε το δικό του ρόλο? Όλα παίζουν ρόλο. Το κάθε τι στον μπάσκετ παίζει το δικό του ρόλο. Αλλά εκείνο το συγκεκριμένο σουτ αλήθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί είχαμε δεχτεί ένα μικρό σερί και μας είχαν φτάσει στο σκορ, μας είχε φτάσει στο σκορ η αντίπαλη ομάδα, και με αυτό το σουτ πήραμε λίγο ψυχολογία, λίγο ανάσα, και από εκεί και μετά μπήκαμε λίγο καλύτεροι από ότι τελειώσαμε το δεκάλεπτο. Μάλιστα, πάντως να σου πω ότι η ΑΕΛ εκείνη την ώρα είχε προσπεράσει με 46-45, πήγε 46-47 και με το τρίποντο έγινε 46-50 το σκορ. Όπως και να έχεις, έτσι επί του γενικού θα ήθελα να μου πεις πού αποδίδεται η απόψινή επιτυχία για την ομάδα σου. Γιατί κατ' εμένα ήταν η αυτοσυγκέντρωση, όμως εγώ θεωρώ τη δική σου τοποθέτηση. Ήταν όντως η αυτοσυγκέντρωση σε μερικά σημεία του παιχνιδιού. Δηλαδή στο τέλος η ομάδα της ΑΕΛ μέχρι 5-6 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς ήταν κοντά στο σκορ. Έτυχε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι εκεί που έπρεπε. Σκοράραμε 4-5 τρίποντα πολύ σημαντικά και άνοιξε το σκορ μέσα σε 2 λεπτά και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. 2 και 3 Δεκεμβρίου γεμίζουμε το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για να στηρίξουμε την Εθνική Ανδρών Καλαθόσφαιρας. 2 Δεκεμβρίου Κύπρος Αυστρία στις 4 το απόγευμα. 3 Δεκεμβρίου Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 το απόγευμα. Στηρίζουμε την Εθνική Κύπρου στην προσπάθεια που κάνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2021. Κανονικό εισιτήριο για κάθε αγώνα 5 ευρώ. Παιδικό εισιτήριο 1 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στο www.tickethour.com.cy. Μία χώρα, μία ομάδα. Να είστε όλοι εκεί.